Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά έχει λήξει το μεγάλο παιχνίδι της Ελλάδας και Ιουγκοσλαβίας. Η Ελλάδα είναι στο μεγάλο τελικό. Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού, λίγα λεπτά έχουν περάσει και έχουν έρθει οι παίκτες μας εδώ στο στούντιο, έχοντας στη μέση την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη. Τα λόγια περιτεύουν από εμάς. Ας δώσουμε το λόγο στα ίδια τα παιδιά, στην Υπουργό Πολιτισμού, τη Μελίνα Μερκούρη. Λοιπόν, κρατάω αυτό το μουσκεμένο πανί που ανήκει στο Φασούλα και αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη, όχι χαρά, συγκίνηση, περηφάνεια, σαν Ελληνίδα. Αισθάνομαι ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για μας τους Έλληνες και προπαντός και αυτά τα παιδιά που πρέπει να τα προσέξουμε. Να τα αγαπήσουμε δεν μπορεί κανείς να πει, γιατί τα λατρεύομαι. Αλλά πρέπει πραγματικά σήμερα αυτό που ονειρευόμαστε για την Ολυμπιάδα του 1996 να γίνει από σήμερα μια πραγματικότητα. Δηλαδή ο πολιτισμός να βοηθήσει αυτόν τον αθλητισμό και χέρι με χέρι να βαθύσουμε όχι μόνο για αυτή τη νίκη, αλλά για μεγάλες, μεγάλες νίκες που είμαι σίγουρη θα τις έχουμε. Γιατί έχουν κουράγιο, περηφάνεια και παίζουνε σαν μεγάλα παλικάρια. Όλα αυτά, παιδιά, είναι για σας. Τα μπράβο μετά τα μπράβο του κόσμου, τα μπράβο και της πολιτείας. Από τα χείλη της κυρίας Μερκούρη. Παναγιώτη Γιαννάκη, σαν αρχηγό της ομάδας, αρχίζουμε από σένα. Πολλά συγχαρητήρια για την μεγάλη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού. Αφήνω το λόγο σε σένα. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Απευθυνόμενο στον κόσμο. Αυτά τα συγχαρητήρια νομίζω ότι ανοίγουν σε τόσο πολύ κόσμο. Εμείς πιστεύω ότι μόνο ήμασταν οι άνθρωποι που όλη αυτή η προσπάθεια κατέληξε και ήμασταν αυτοί που προσπαθήσαμε τα όνειρα αυτών των ανθρώπων και τις προσπάθειες όλων αυτών να τις κάνουμε πραγματικότητα και να δώσουμε υπερηφάνεια σε αυτό το λαό που πιστεύω ότι έχει ανάγκη, γιατί πραγματικά είναι περήφανος λαός. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτή η προσπάθειά μας η αθλητική θα έχει και κοινωνικό αντίκτυπο, μια και είδαν όλοι σήμερα ότι όλοι μαζί, δουλεύοντας σκληρά, μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά. Ήμασταν πριν 2 χρόνια έξω από τις 12 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μια υπόσχεση ότι θα είμαστε καλύτεροι την Κυριακή. Θα προσπαθήσουμε για άλλη μια φορά να φτάσουμε πολύ ψηλά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους οι οποίοι συμπαρασταθήκαν στο έργο μας. Και θέλω να πω ότι αυτή η μεγάλη νίκη να είναι η αρχή για να γεμίσουμε μεγαλύτερα γήπεδα, να γεμίσουμε όλους τους αθλητικούς χώρους με παιδιά και θα το πω και λίγο εγωιστικά για το αγώνισμά μας, θέλουμε να γίνει το πρώτο άθλημα στη χώρα. Θέλουμε κάθε παιδάκι αύριο, αυτό ήταν ο κυριότερος στόχος, να βγει με μια μπάλα και μέσα από αυτή την μπάλα να γίνει μεγάλος αθλητής και μεγάλος άνθρωπος. Ευχαριστούμε και πάλι όλους. Όλους τους ανώνυμους και τους επώνυμους. Και θα προσπαθήσουμε και την Κυριακή να μας συνεπεί σε αυτό το ραντεβού που δίνουμε κάθε βράδυ μετά τον αγώνα. Δεν έχω τίποτα να πω. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού που ήρθε στην παρέα των παιδιών, σκεπτικό τόση ώρα σας έχουμε δει να ακούτε τα λόγια του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας. Τι μπορεί άλλα και να αισθάνεται η πολιτική ηγεσία του τόπου μετά από έναν τέτοιο θρίευο του ελληνικού αθλητισμού? Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα, γιατί όχι μόνο κέρδισε μια πολύ καθαρή νίκη, αλλά έδειξε και σε όλη την πορεία του πρωταθλήματος να κατακτά ποιοτικά μια συνοχή και μια αγωνιστικότητα και μια τεχνική η οποία πράγματι εντυπωσίασε. Και θα έλεγα ότι στην επιτυχία αυτή συνέβαλε όλος ο φύλαθρος κόσμος όλης της Ελλάδας και οπωσδήποτε οι φύλαθλοι που γέμισαν σήμερα και όλες αυτές τις μέρες στο γήπεδο. Η όλη συναισθηματική φόρτιση που υπάρχει
μου φαίνεται ότι δίνει μια μεγάλη όθηση στο μπάσκετ και το βάζει τουλάχιστον αυτή την περίοδο το πρώτο άθλημα μέσα στη χώρα. Θα έχουμε σαν αποτέλεσμα αυτών των επιτυχιών μεγάλη ανάπτυξη στο άθλημα και μεγάλη προώθηση στο άθλημα. Θα ήθελα να πω ότι ο μεγάλος κερδισμένος σήμερα είναι το μπάσκετ, είναι ο ελληνικός αθλητισμός και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μας, ξέροντας ότι η κατάκτηση αυτή είναι αποτέλεσμα, ένα δίκαιο αποτέλεσμα μιας επίπονης προσπάθειας μακρού χρόνου. Και είναι ένα αποτέλεσμα μιας προσπάθειας η οποία έδωσε τους καρπούς τους μετά από πολλά στάδια και να αναγνωρίσουμε μια δικαίωση στα παιδιά και στους παράγοντες της Ομοσπονδίας, στον προπονητή τους, που πραγματικά προσπάθησαν ιδιαίτερα για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, για το οποίο όλη η Ελλάδα είναι περήφανη. Σίγουρα, κύριε Υπουργέ, όλη η Ελλάδα είναι περήφανη, όλοι είμαστε περήφανοι. Παναγιώτη Φασούλα, τι μπορούμε να ακούσουμε από σένα για ένα τέτοιο θρίαμβο? Αυτό το θρίαμβο. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που ανέφερε ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, ότι εμείς παίζουμε αυτό το άθλημα και δεν το παίζουμε μόνο για να το παίζουμε. Το προσπαθούμε μέσα από αυτό να δείξουμε ότι είμαστε άνθρωποι που δεν κατεβάζουμε το κεφάλι. Δεν σταματάμε μπρος σε τίποτα, όπως έγινε και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, χάναμε. Δεν σκύψαμε το κεφάλι, προσπαθήσαμε και καταφέραμε μια μεγάλη νίκη κόντρα σε ένα μεγαθύριο του παγκόσμιου μπάσκετ. Ίσως μία από τις τρεις δυνάμεις του παγκόσμιου μπάσκετ. Αυτό θέλουμε εμείς να δείξουμε στον κόσμο. Και επίσης αυτά είναι τα λόγια που είπε η κυρία Υπουργός Πολιτισμού και ο κύριος Βαδεράκης. Να μην μείνουμε στα λόγια, αλλά να πραγματοποιηθούν αυτά που έχουν υποθεί μέχρι τώρα και να δώσει η πολιτεία πραγματικά το βάρος που αξίζει στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι το πρωτάθλημα της χώρας. Νίκο Φιλίππου, συμφωνείς με τον Παναγιώτη? Ναι, συμφωνώ φυσικά με όλους όσα είπανε. Εγώ ήθελα να πω ότι εκτός από τη δικιά μας δικαίωση και του όλων αυτών που βοήθησαν την εθνική ομάδα, πιστεύω ότι δικαιώθηκε και ο κόσμος που τόσο πολύ μας συμπαραστάθηκε σε όλα αυτά τα παιχνίδια, που πόνεσε μαζί μας και έκλαψε για τις άσχημες στιγμές μας και χάρηκε τόσο πολύ για τις νίκες μας. Θέλω επίσης να πω ότι η χώρα μας και στο μπάσκετ δεν είναι μια υπερδύναμη. Δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις άλλες ομάδες, οι οποίες είναι, μπορώ να το πω, υπερδυνάμεις πάνω στον αθλητισμό. Αλλά έδειξε αυτή η ομάδα ότι με σωστή δουλειά και με συλλογική δουλειά έκανε θαύματα. Πιστεύω αυτό πρέπει να συμβεί σε όλους τους τομείς της ελληνικής ζωής για να μπορέσει να πάει μπροστά ο τόπος μας. Ένα γενικότερο δίκτυο, ναι. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα, ότι πρέπει επίσης να συγχαρώ με όλη μου την καρδιά και ξέρω θα ευχαριστήσει τα παιδιά, ο Κώστας Πολίτης, ο οποίος πραγματικά τους παραστάθηκε και έδειξε μεγάλη ευαισθησία για όλους και νομίζω ότι σας οδήγησε στη νίκη εξαιρετικά. Φυσικά. Ο Φάνης Χριστοδούλου. Τα παιδιά καλύψαν όλο το θέμα. Εγώ θέλω να πω, θα φανώ λίγο κακός. Εμείς δείξαμε στο γήπεδο σήμερα ότι δεν είμαστε ντοπαρισμένα παιχτάκια, όπως μας δηλώσαν οι Ιουγκοσλάβοι. Φανήκαν άλλοι ποιοι είναι ντοπαρισμένοι και ποιοι δεν είναι. Εμείς δείξαμε την αξία μας στο γήπεδο σήμερα. Μόνο αυτό θέλω να πω. Μίλησε, χωρίς να θέλω να φανώ συνήγορο κανενός, η ελληνική ψυχή. Βέβαια. Όλα τα παιδιά φανήκαν πολύ παλικάρια. Πόσο ψυχή παιδιά έχει αυτή η ελληνική ομάδα? Έχουμε πει από την αρχή, πριν ξεκινήσουμε αυτή την εθνική ομάδα, ότι είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια. Είμαστε όλοι αγαπημένα παιδιά. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ μια ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο. Αυτό πιστεύεις ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας σας? Ο Μιχάλης Ρωμανίδης. Εγώ δύο λόγια θα ήθελα να πω. Πιστεύω ότι δικαιωθήκαν οι κόποι των τελευταίων χρόνων. Κάνουμε πολλές θυσίες, πολλές προπονήσεις, πολλή κούραση τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι σήμερα και την Κυριακή θα δικαιωθούν πλήρως όλοι οι κόποι μας. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήταν όντως ο έκτος παίκτης στο γήπεδο μέσα. Και τέλος, νομίζω ότι την Κυριακή θα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη.
Μάλιστα, Παναγιώτη Γιαννάκη, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Στο πρώτο ημίχρονο, οι Ιουγκοσλάβοι κατόρθωσαν να ανατρέψουν μια εις βάρος διαφορά 12 πόντων, να πάμε και λίγο αγωνιστικά, να κερδίζουμε 10 πόντους. Πώς η ελληνική ομάδα κατόρθωσε να ανατρέψει αυτό το εις βάρος σκόρο, να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά που εκείνη τη στιγμή έλεγαν ότι η ελληνική ομάδα ήταν κουρασμένη και να φτάσει σε ένα τόσο μεγάλο θρίαμβο? Νομίζω ότι δείξαμε καθόλου το τουρνουά ότι παίζαμε μπάσκετ 40 λεπτά, εκτός από ορισμένα στιγμές. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι δείξαμε σαν ομάδα ότι η προσπάθειά μας τελείωνε μόλις χτύπαγε η λήξη και όχι μόλις έλεγε το ημίχρονο ή κατά τη διάρκεια αυτού. Η αυτοπεποίθηση και οι δυνατότητες που είχε η ομάδα τις ξέραμε, τις πιστεύαμε και ήθελαμε να φανούν και τυπικά. Και νομίζω μόνο αυτό είχαμε σκοπό να κάνουμε και μέσα από αυτή τη σκέψη μας έφτασε η στιγμή η οποία πήραμε κουράγιο ο ένας από τον άλλον και βάλαμε τις ικανότητές μας με τη βοήθεια του κόσμου και φτάσαμε να ανατρέψουμε το εισβάρος μας σκορ. Νομίζω ότι έχουμε μια τέτοια ομάδα που έχουμε φτάσει σε σημείο να μην υπολογίζουμε το πόσο κερδίζει ο αντίπαλος ή πόσο κερδίζουμε εμείς. Προσπαθούμε κάθε στιγμή για το καλύτερο και μέσα από αυτό φτάνουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μοιάζεις λίγο στενοχωρεμένος? Κάθε άλλο. Είμαι τόσο χαρούμενος και αλλά από την τόση χαρά που έχουμε έχω κουραστεί. Δεν μπορούμε με λόγια να εκφράσουμε ούτε τόσο πολύ έχουμε. Τέτοιες συγκινήσεις που έχουμε νιώσει όλο αυτό το δεκαήμερο, 12 μέρες που είμαστε εδώ όλα τα παιδιά μαζί, από αυτούς τους υπέροχους φιλάθλους που πραγματικά μας έχουν κάνει να νιώθουμε τουλάχιστον πιο ψηλοί από τους πιο ψηλούς μας συμπολίστες. Με χειροκροτήματα λοιπόν κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ κύριοι που ήρθατε. Μπράβο σε εσάς, μπράβο στην ελληνική ομάδα, μπράβο στον ανώνυμο Έλληνα τηλεθεατή, μπράβο στον ανώνυμο Έλληνα φιλάθλο που βρέθηκε στο στάδιο, μπράβο σε όλους. Αν ήθελε κανένας να πει τίποτα να βρεθεί προς τον ελληνικό λαό, μπορεί. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Και τον χειροκροτούμε τον κόσμο. Τα χειροκροτήματα ήταν για όλους σας κυρίες και κύριοι. Στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε πολλά ρεπορτάζ, δουλεύουν συνέχεια τα συνεργεία μας για να σας δώσουν μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα γύρω από τον μεγάλο ελληνικό θρίαμβο. Προς το παρόν όμως θα πρέπει να σας γυρίσουμε στην Αγία Παρασκευή να παρακολουθήσετε τη συνέχεια της σειράς, η απόδραση και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ στο στούντιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Προς το παρόν. Κυρίες και κύριοι, και πάλι στο στούντιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Μέχρι εδώ ηχούν στα αυτιά μας οι πανηγυρισμοί. Απ' έξω από το στάδιο, ομολογουμένως, σήμερα όλη η Ελλάδα γιορτάζει, όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. Πριν περάσουμε όμως να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από τους πανηγυρισμούς, ακόμα έξω από το στάδιο και αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε, βρίσκονται χιλιάδες κόσμου και πανηγυρίζουν με κάθε τρόπο, με έξαλλο τρόπο, την μεγάλη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού να περάσει η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Να πάμε όμως στο αγωνιστικό μέρος, να δούμε αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού Ελλάδας-Ιουγκοσλαβίας τι δήλωσαν οι Έλληνες παίκτες και ο προπονητής. Ο Φάνης Χριστοδούλου, η ηρωική φυσιογνωμία του μεγάλου αγώνα. Φάνη, το πιστεύεις τώρα? Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Η μεγάλη βαδιά στη ζωή μου. Έχω να πω στον τράτο τον Πέτροβιτς ότι θα μπορώ για δευτέρα στο γήπεδο να παίζω. Είναι πολύ θεατρής μες στο παιχνίδι. Δεν του πάει ταιριάς για μεγάλο παίκτο. Όταν στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου βρεθήκαμε να χάνουμε με 12 πόντους, τι σκέφτηκες? Τίποτα. Για πιστεύουμε πάντα για την νίκη. Είναι μεγάλη, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τίποτα. Χωρίς πρόγραμμα, λέγει
ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχουν λόγια τώρα, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Σου είπα μέχρι το επόμενο παιχνίδι, τώρα πιστεύω δεν χάνουμε με τίποτα τώρα. Δεν το χάνουμε με τίποτα. Πώς βρήκε τα ψυχικά αποθέματα αυτή η ομάδα να ανατρέψει μια διαφορά 12 πόντων απέναντι σε μια Γιουγκοσλαβία? Δεν τα βρήκαμε, τα είχαμε πάντα. Δεν είναι. Πότε σιγουρεύτηκες ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει και η ομάδα μας ήταν στο τελικό? Βγήκαμε πολύ αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο και τους κερδίσαμε δίκαια. Τώρα πιστεύω να το πάρουμε. Θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε σίγουρα. Ο Λιβέρης Ανδρίτσος ήταν ίσως ο άνθρωπος που άλλαξε τη μοίρα της εθνικής ομάδας απόψε. Λιβέρη, ίσως πραγματοποιήθηκε η υπόσχεση που είχες δώσει στην τηλεόραση ότι αν τύχει και κάνεις τα κρίσιμα σου στον αγώνα με τη Γιουγκοσλαβία, θα τα βάλεις αυτή τη φορά. Δεν είναι θέμα υπόσχεση, είναι ότι ένα παιχνίδι είμαστε. Είχα πει ότι θα τα βάλω. Πιστεύω έμπειρος παίκτης είμαι. Χρόνια στην εθνική ομάδα παίζω. Πιστεύω αυτό έπρεπε να κάνω. Και πιστεύω αυτό έκανα. Τίποτα άλλο. Πιστεύεις αυτή τη στιγμή με τόσο ενθουσιασμό ότι η εθνική ομάδα έχει περάσει το μεγάλο τελικό? Βέβαια. Ευχαριστώ. Λέγε. Τι να πω. Μας παίρνει τώρα. Μας παίρνει. Αυτό δεν το έχω ξαναπάθει ποτέ στη ζωή μου. Μέσα σε 15 μέρες έχω κάνει τουλάχιστον 3 και οι 3 ήταν οι μεγαλύτερες νίκες στην καριέρα μου. Άμα κάνω εγώ μια αύριο θα πεθάνω. Αύριο δεν παίζουμε όμως, παίζουμε την Κυριακή. Την Κυριακή. Θα μπορέσουμε αυτή τη φορά να νικήσουμε τους Σοβιετικούς? Νομίζω ότι έχουμε όλα τα φώτα να τους κερδίσουμε. Είναι τελικά ένα παιχνίδι. Ο τελικός... Λίγο πριν φύγετε από το ξενοδοχείο λέγατε ότι ο τελικός δεν είναι την Κυριακή, είναι σήμερα. Γιατί? Γιατί για εμάς η Γιουγκοσλάβια είναι πιο δυνατή ομάδα από τους Σοβιετικούς. Υπολογίζουμε περισσότερο. Τώρα η Σοβιετική παρουσία είναι πεσμένη. Το παιχνίδι που τους παίξαμε την άλλη φορά τους περιορίσαμε στους 69 πόντους. Σημαίνει πολλά για μας. Αν μπορέσουμε να τους παίξουμε ένα ακόμα παιχνίδι έτσι με δίκαια διαιτησία, νομίζω ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Σε κάποια στιγμή ο ενθουσιασμός της ομάδας αλλά και του κοινού έπεσε όταν βρεθήκαμε να χάνουμε με 12 πόντους. Τι ήταν εκείνο που μας οδήγησε σε αυτό το μειονεκτικό αποτέλεσμα και ήταν εκείνο που μας ανέβασε πάλι ψηλά? Μην ξεχνάς ότι είχαμε ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο όλοι μας. Ιδιαίτερα εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Ήμουν blackout. Δεν έβλεπα μπροστά μου. Στο δεύτερο μήκρο ήρθαμε εδώ πέρα, δώσαμε έναν όργο όλοι μαζί να κερδίσουμε το παιχνίδι και το κάναμε. Είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι αισθάνομαι. Σε μια στιγμή, λίγο πριν τελειώσει, είχες την μπάλα και σε είδαμε ήδη ήσουν έτοιμος να την αφήσεις. Τι σκεφτόσουν εκείνη τη στιγμή? Εννοείς το. Στο ότι ήθελα να την καρφώσω, αλλά δεν πρόλαβες. Δεν πρόλαβα. Νίκο Φιλίππο, αν την Τετάρτη τρελάθηκες μια φορά απόψε, πόσες φορές έχεις τρελαθεί? Δεν μπορώ, νομίζω ότι ζω ένα όνειρο. Καταρχήν. Θέλω να ευχαριστήσω το πρώτο τον προπονητή μου που εμπιστεύτηκε και αυτά τα λίγα λεπτά να παίξω σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δεύτερο θέλω να πω ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης μόλις χτύπησα μου είπε δεν πειράζει, θα παίξει το τελικό. Τι να πω, τότε εκείνη τη στιγμή δεν το πίστευσα ότι μπορεί να βγει πραγματικότητα, τώρα νομίζω ζω σε ένα όνειρο. Καλή, συγχαρητήρια σε όλους, τι να πω, δεν βρίσκω λόγια τώρα. Και έδωσες μια υπόσχεση στο ξενοδοχείο 3 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι ότι θα κάνουμε 2 νίκες. Τώρα. Η υπόσχεσή μου έχει ακόμα άλλο ίμιση να εκπληρωθεί από μένα και τα υπόλοιπα παιδιά. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος είδε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω και όσοι ήταν στην τηλεόραση έξω από την Ελλάδα, είδαν ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη δύναμη στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Η καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι το αποδείξαμε. 7 παιχνίδια, 7 μεγάλοι αγώνες. 7 μέρες με έναν κόσμο ανεπανάληπτο. Με τους δημοσιογράφους στο πλευρό μας, με την τηλεόραση, με όλους. Εκ μέρους όλων είμαι τόσο κουρασμένος που δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ήταν ένα μήνυμα που ξεκίνησε με τη Ρουμανία, ακούμπησε την καρδιά μας και δούλεψαν τα χέρια μας και τα πόδια μας και το μυαλό μας. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι κάναμε κι εμείς κάτι για να κάνουμε περήφανο αυτόν τον ελληνικό λαό. Θα ήθελες να πεις κάτι για το τελικό της Κυριακής απέναντι στη Σοβιετική Ένωση? Έχεις κάποιο παράπονο από την προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων ίσως? Όπως έχουμε και όλοι μας με τον τρόπο που χάσαμε. Σίγουρα παράπονο από το ταμπλό. Μεγάλη χαρά όμως γιατί το ελληνικό μπάσκετ έδειξε ότι είναι η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη και το απέδειξε μέσα στο γήπεδο παίζοντας. Σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα είμαστε εμείς οι νικητές, μια και είμαστε καλύτεροι και το ταμπλό θα γράψει χαραγμένο βαθιά Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης.
τι σημαίνει για ένα φτωχόπεδο από, για ένα φτωχόπεδο από την Νίκαια, ύστερα από το 71 μέχρι το 87, είναι 16 χρόνια, να φτάνει αυτή τη στιγμή στο κορυφαίο, να πλησιάζει το κορυφαίο σκαλί της Ευρώπης. Γιατί είσαι αρχηγός, αν τύχει και πάρουμε το κύπελλο, θα ανέβεις εσύ να το πάρεις. Δεν περιγράφεται με λόγια. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας μπορεί, αρκεί να δουλέψει, να πιστεύει, να αγαπάει αυτό που κάνει. Αυτό κάναμε εμείς όλοι εδώ και οπωσδήποτε εγώ που πιστεύω ότι ένωσα δύο μεγάλες γενναίες μπασκετμπολιστών, μια και νομίζω και η προηγούμενη γενιά ήταν μεγάλοι αθλητές, αλλά διάφορα αντίξεις συνθήκες δεν μπόρεσαν να τους χαρίσουν αυτή τη χαρά. Σίγουρα όμως σήμερα η χαρά ανήκει σε όλους. Κάποια άλλη φορά που μιλούσαμε είχες πει ότι είσαι άνθρωπος συνέχεια, θες να ανεβαίνεις σιγά σιγά σκαλί σκαλί. Αν τύχει και πάρεις τώρα το κύπελλο Ευρώπης, τι άλλο στόχος μπασκετμπολιστικός θα σου μείνει? Μα φυσικά να πάμε Ολυμπιάδα. Και από εκεί και πέρα να βαδίσουμε και εκεί παιχνίδι-παιχνίδι. Να φτάσουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά. Πανηγυρίζουν οι φίλαφλοι μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πανηγυρίζουν όμως οι φίλαφλοι σε όλη την Ελλάδα. Μας ήρθαν τα στιγμιότυπα από την Αθήνα καταρχάς, να παρακολουθήσουμε πώς πανηγυρίζει η Αθήνα, πώς πανηγυρίζει ο αθηναϊκός λαός. Πώς πανηγυρίζουν και έξω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να συνδεθούμε όμως, κυρίες και κύριοι, αν είμαστε έτοιμοι, θα μου το πει ο Τάσος Μπυρσίμ, και με τη Θεσσαλονίκη, όπου ο Νίκος Βολονάκης μας έχει ετοιμάσει κάτι. Είναι έτοιμη η Θεσσαλονίκη? Ναι.
είμαστε. Κυρίες και κύριοι, τα θερμά συγχαρητήρια του σταθμού Θεσσαλονίκης, όλης της Θεσσαλονίκης, όλης της Βόρειας Ελλάδας για τα παιδιά του μπάσκετ. Είναι δύσκολο να σας περιγράψω αυτό το μπανζουρλισμό που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη με δύο λόγια. Στους δρόμους έχουν ξεχυθεί οι Θεσσαλονικείς αμέσως μετά τη λήξη του θριαμβευτικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας. Μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και χιλιάδες φιλάθρων έχουν κατακλείσει την παραλιακή λεωφόρο, την οδό Τσιμισκή και άλλους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ καραβάνια φιλάθρων κινούνται ακόμα από κάθε γωνιά της πόλης για να πάρουν μέρος σε αυτό το πανηγύρι, σε αυτό το ξενύχτη του πανηγυριού που μετέχουν οι πάντες, οι φύλαθροι κρατούν γαλανόλες και σημαίες, βλέπουμε και τις εικόνες και τα αυτοκίνητα κορνάρουν δαιμονιωδώς. Όπως μου μεταδίδει η συνάδελφος που είναι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Λευκού Πύργου, τώρα όλη η περιοχή του Πλακόστρωτου, της παλιάς παραλίας και γύρω από το Μεγάλο Πάρκο είναι γεμάτη από κόσμο. Μερικοί έχουν ανάψει φωτοβολίδες και πετάνε πυροτεχνήματα προς τη μεριά της θάλασσας, ενώ μόλις προηγουμένως μας τηλεφώνησαν από τα Ιωάννινα, από τη Δράμα, από μικρά χωριά της Βόρειας Ελλάδας και μας λένε ότι οι κάτοικοι βρίσκονται στις πλατείες και πανηγυρίζουν. Πολλοί ανώνυμοι μας ζητάνε τη διεύθυνση της θρηλυκής πεντάδας για να στείλουν τηλεγραφήματα. Οι γυναίκες και παιδιά τηλεφωνάνε αυθόρμητα για να συγχαρούν τους άξιους παίκτες που έφτασαν στο τελικό, τους άξιους κάλαθος περιστές που χάρισαν τη μοναδική στην ιστορία πρόκριση της Ελλάδας. Το χρυσό στο Λευκό Πύργο, κύπελο, κύπελο την Κυριακή, φωνάζουν τα πλήθη ενώ παίζουν αυτοσχέδιες, ορχήστρες, ταούλια και ζουρνάδες δίπλα στη θάλασσα απέναντι από το Λευκό Πύργο. Είδαμε μόλις προηγουμένως τις πρώτες εικόνες των πανηγυρισμών στη Θεσσαλονίκη και αργότερα, αμέσως μετά, ένα ρεπορτάζ που έκανε συνεργείο της ΕΡΤ1 με τη Μαρία Κούκλη στα σύνορα της Ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβία την ώρα της αναμετάδοσης του μεγάλου αγώνα. Αν είμαστε έτοιμοι, θα το δούμε τώρα. Η ώρα είναι 10 παρα 10, 600 περίπου χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που αυτή τη στιγμή διεξάγει το αγώνα μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Θελήσαμε να σας μεταφέρουμε κάτι από το κλίμα που επικρατεί εδώ πάνω μεταξύ Ελλήνων και Ιουγκοσλάβων τελωνιακών. Προσπαθήσαμε να μπούμε μέσα στη Ιουγκοσλαβία, να πάρουμε και τις απόψεις των ίδιων των Ιουγκοσλάβων. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάποια διαδικασία μέσω των Σκοπίων. Τελικά, off the record, μας είπαν ότι είναι πεισμένοι ότι η Ιουγκοσλαβία θα κερδίσει την Ελλάδα με 20 πόντους διαφορά. Μαρία. Τι λένε τα προγνωστικά για τον απόψινό αγώνα? Τη μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να δώσει η ελληνική ομάδα σε όλους τους Έλληνες σήμερα. Είμαστε ευχαριστημένοι και θα τους κερδίσουμε. Εσείς τι πιστεύετε, θα κερδίσουμε, θα χάσουμε? Εσείς μισές οι πιθανότητες. Στον προηγούμενο αγώνα, περιμένατε να κερδίσει η Ελλάδα την Ιουγκοσλαβία? Όχι, αλλά τους κερδίσαμε. Και για δεύτερη φορά θα κερδίσουμε πάλι. Η εξέλιξη του αγώνα πώς είναι? Πολύ καλή για μας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Πανηγυρίζουν λοιπόν οι Έλληνες παίκτες, πανηγυρίζουν τα στιγμιότυπα, είναι αμέσως μετά την νίκη επί των Ιουγκοσλάβων. Δίκαια πανηγυρίζουν οι Έλληνες παίκτες. Συγχαρητήρια στα παιδιά της εθνικής μας ομάδας που πραγματικά έκαναν μια φανταστική εμφάνιση, ανέτρεψαν όλα τα προγνωστικά και έφτασαν σε αυτόν τον θρίαμβο του ελληνικού αθλητισμού. Να δούμε όμως τι δήλωσαν και οι Ιουγκοσλάβοι. Να δούμε τι δήλωσε ο Τσόσιτς και οι παίκτες. Φανερά στενοχωρημένοι Ιουγκοσλάβοι και με έντονα τα σημάδια της απογοήτευσης και της κούρασης απάντησαν στις ερωτήσεις μας αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Ελλάδα που τους στέρισε την είσοδο στο τελικό. Είπαν ότι παίξαμε άσχημα, είπε ο Γκουράν Γκρμποβιτς, ότι παίξαμε άσχημα και γι' αυτό χάσαμε. Τώρα ενάντια στην Ισπανία είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε. Στην ερώτησή μας πόσο ίδια ήταν τα δύο παιχνίδια που κέρδισε η Ελλάδα κόντρα στην Ιουγκοσλαβία, ο Γκρμποβιτς απάντησε ότι ήταν ίδια παιχνίδια, εξελίχθηκαν με τον
ίδιο τρόπο και τα ίδια στοιχεία ήταν καθοριστικά για να χαθούν και τα δύο παιχνίδια αυτά για την Γιουγκοσλαβία. Αυτά τα καλά στοιχεία για την Ελλάδα ήταν ότι έπαιξε πάρα πολύ γερή, πάρα πολύ δυνατή άμυνα, καθοδηγούμενη η Ελλάδα από τον Γιαννάκη και από τον Φασούλα, που κατά τη γνώμη του είναι οι παίκτες που παίζουν την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Είναι από τους καλύτερους ερασιτέχνες αμυντικούς. Και βέβαια ο Γκάλης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες βασκετμπολίστες στον κόσμο και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα για την Γιουγκοσλαβία. Τώρα στο τελικό τον ρωτάμε, η Ελλάδα τι πιθανότητες έχει ενάντια στην Σοβιετική Ένωση? Αν παίξει, λέει ο Γκρμποβιτς, όπως και σήμερα, όλα μπορούν να γίνουν. Και για την προσωπική περίπτωση του, που στο τελευταίο 1,5 λεπτό είχε κάποιο πρόβλημα, χτύπησε λιγάκι, βρέθηκε κάτω, είπε ότι είχε πρόβλημα με το γόνατό του, γλίστρησε, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του. Ο Αλεξάνδερ, ο Άζα Πέτροβιτς, μας λέει ότι αυτό το παιχνίδι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε από την αρχή, αλλά οι καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν φοβερές. Δεν θέλω να πω βέβαια ότι μας έκλεψαν οι διαιτητές, αλλά η διαιτησία τους ήταν πολύ εναντίον μας. Και αυτό μπορεί να φανεί μόνο και μόνο από τα φάουλ. Δεν μπορούσαμε, λέει, ούτε καν να σουτάρουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν ήταν ένας φυσιολογικός αγώνας. Το ρωτάμε δηλαδή, αν παίζατε σε κάποιο άλλο στάδιο και με άλλη διαιτησία θα μπορούσατε να κερδίσετε, και λέει ότι θα κερδίζανε με 25 πόντους. Βέβαια αυτό είναι εύκολο να το λες, δύσκολο είναι να το κάνεις. Το ότι χάσανε στα δύο παιχνίδια, πού οφείλεται, το ρωτάμε. Λέει ότι η φυσιολογική διαφορά που είχαμε στα μέσα του πρώτου έως την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, 12 πόντους, αυτή θα έπρεπε να ήταν και η φυσιολογική διαφορά του αγώνα. Τώρα κάπου χάσαμε, λέει, το ρυθμό μας, χάσαμε την δυνατότητα να κάνουμε βολές, να πετυχαίνουμε πόντους και αυτό μας επηρέασε. Βέβαια, φυσιολογικό ήταν να χάσουμε τον αγώνα. Και στην ερώτησή μας τι θα κάνει η Ελλάδα με τη Σοβιετική Ένωση στον τελικό, απάντησε κάπως προκλητικά ότι η Σοβιετική Ένωση είναι κλάσης ανώτερη ομάδα και ότι εύχεται στη Σοβιετική ομάδα καλή επιτυχία εναντίον της Ελλάδας. Βέβαια, με αυτή τη στάση οι Ιουγκοσλάβοι δεν νομίζω ότι θα έχουν και πολλούς φιλάθλους υπέρ τους στο δικό τους παιχνίδι εναντίον της Ισπανίας. Και εδώ ο Κρέσιμιρ Τσόσιτς, ο χαμένος δύο φορές από την ελληνική ομάδα, απάντησε στην ερώτησή μας σχετικά με τις δηλώσεις του Άζα Πέτροβιτς ότι δεν συμφωνεί με τις δηλώσεις του παίκτη του. Βέβαια για την διαιτησία δεν θέλει να κάνει σχόλια. Λέει για αυτόν προσωπικά ότι όσα λάθη έχω κάνει, αυτά τα παραδέχομαι, αυτά μετράνε, αλλά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ομάδα. Μια περίληψη από όσα είπε ο Κρέσιμιρ Τσόσιτς, είπε ότι καθοριστικό ήταν το δεύτερο ημίχρονο, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, στην προκριματική φάση. Δεν πήγαμε τόσο καλά, λέει, στο δεύτερο ημίχρονο. Το τι φταίει είναι ότι χάνουμε το ρυθμό μας με τις ζητοκραυγές του κόσμου, με το ανέβασμα της ελληνικής ομάδας. Ρωτήσαμε ίσως αν υπάρχει κάποια κούραση, μήπως είναι λυπής η φυσική κατάσταση της Ιουγκοσλαβίας. Λέει ότι δεν πιστεύει ότι είναι λυπής η φυσική κατάσταση. Και ότι πολύ πιο φυσικό θα ήταν να κουραστεί η ελληνική ομάδα που και πιο δύσκολα παιχνίδια έπαιξε και λιγότερες δυνατότητες είχε ο κύριος Πολίτης, ο προπονητής της ελληνικής ομάδας, να ξεκουράζει τους παίκτες του. Μήπως ήταν, το ρωτάμε, μια τακτική του κύριου Πολίτη να τα δώσουν όλα οι παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, να αφήσουν λίγο τους Ιουγκοσλάβους να πάρουν το κεφάλι, όπως λέμε, στο πρώτο ημίχρονο και κάπως μετά να επαναπαυθούν? Η γνώμη του βέβαια είναι ότι δεν ήταν η τακτική του Κώστα Πολίτη αυτή. Ήταν τα άλλα πράγματα που επηρέασαν τους Ιουγκοσλάβους, δεν τους άφησαν να παίξουν το ίδιο καλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Ειδικά λένε ότι και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο παίξανε το ίδιο τον Γκάλι, όμως στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοσή του ανέβηκε πολύ και η επιτυχία του έδωσε φτερά στους άλλους Έλληνες παίκτες. Και γενικά η άμυνα η Ιουγκοσλαβική δεν πήγε τόσο καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Υπήρχαν κάποια προβλήματα από τον πρώτο αγώνα που δεν ξεπεράστηκαν. Το πρόβλημα κυρίως των Ιουγκοσλάβων ήταν στην επίθεση, λέει. Η Ιουγκοσλαβία είναι μια φύση επιθετική ομάδα, αλλά αυτή δεν είναι η φυσιολογική επιθετική τους απόδοση. Μπορούσαν και έπρεπε, λέει, να κάνουν περισσότερα επιθετικά. Και τέλος την ερώτησή μας, αν υπήρχαν εσωτερικά προβλήματα στη Ιουγκοσλαβία που την επηρέασαν, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν εσωτερικά προβλήματα στην ομάδα και σύμφωνα με τη δήλωση του Κρέσιμιρ Τσόσιτς, όλοι ήταν ενωμένοι. Η πολιτική ηγεσία της χώρας πρόσθεσε τα δικά της χαρητήρια σε αυτά όλων των Ελλήνων.
Όπως ακούσατε και στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκης απέστειλαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, ενώ πριν λίγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Χαρίλαος Φλωράκης, δήλωσε: Συγχαρητήρια για τη σημερινή συγκλονιστική προσπάθεια και νίκη σας που αποδείχνει τις μεγάλες δυνατότητες των Ελλήνων αθλητών. Θερμές ευχές για την κατάκτηση και του χρυσού μεταλλίου την Κυριακή. Ανάλογη δήλωση έκανε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αριστεράς Λεωνίδας Κύρκος. Η εθνική ομάδα έγραψε απόψε ιστορία. Κατόρθωσε τα κατόρθωτα να μεταρρέψει μια ήττα που φαινόταν βέβαιη σε θρίαμβο. Οι Ιουγκοσλάβοι ήταν άξιοι της φήμης τους, αλλά η ομοψυχία και η τέχνη της εθνικής μας τους κατέβαλε. Αυτά κυρίες και κύριοι, προς το παρόν να δούμε όμως να περάσουμε σε αγωνιστική δράση, να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα και από τους δύο αποψινούς ημιτελικούς. Και θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο ημιτελικό που είχε αντιπάλους την ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης και την ομάδα της Ισπανίας. Η Σοβιετική Ένωση ήταν εκπληκτική σε αυτό το παιχνίδι. Έκανε ό,τι ήθελε απέναντι σε μια Ισπανία που απογοήτευσε. Οι Σοβιετικοί κέρδισαν τελικά με 113-96. Οι Σοβιετικοί είχαν σαν πρώτο σκόρερ και καλύτερο παίκτη τους έναν εκπληκτικό Μαρτσουλένης που έβγαλε 26 πόντους. Είχε 6 στα 10 στα δίποντα εντός ζώνης, 60% ευστοχία, 1 στα 2 στα τρίποντα, 50% ευστοχία. Ο Βολκόφ πέτυχε 15 πόντους, ο Χωμίτσιους 20 πόντους, 14 πόντους ο Βάλτερς, 6 πόντους ο Πανσάρκιν, ο Κομπόροφ 2 πόντους. Όλα αυτά για μια σοβιετική ομάδα που είχε 9 στα 14 στα τρίποντα, 64% ευστοχία, σύνολο εντός παιδιάς 40 στα 66, 60% ευστοχία, ενώ στις ελεύθερες βορές οι Σοβιετικοί είχαν 24 στα 36, 66% ευστοχία. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία είχε σαν πρώτο σκόρερ τον Χιμένεθ που πέτυχε 20 πόντους. 15 πόντους έβγαλε ο Μαργκάλ, 14 ο Σολοδάμπαλ. Όπως είπαμε στην αρχή, η Ισπανία απογοήτευσε αυτόν τον αγώνα. Πολλοί το περίμεναν ντέρμπι, πολλοί περίμεναν νίκη των Ισπανών. Αλλά τελικά οι Σοβιετικοί από την αρχή του παιχνιδιού επέβαλαν τον ρυθμό τους και κατόρθωσαν να πετύχουν μια εύκολη, όπως αποδείχθηκε νίκη, μια εύκολη όπως αποδείχθηκε στο τέλος νίκη, με 113-96 και συσσωρώνεσαι πάντα στιγμιότυπα, τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον πρώτο ημιτελικό. Σοβιετική Ένωση, η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε σήμερα για τον τελικό, για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Οι Ισπανοί έχουν μάλλον τις πιθανότητες να διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του Σαββάτου.
Και περνάμε στο μεγάλο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας με τη Γιουγκοσλαβία. Η ελληνική ομάδα κέρδισε τη Γιουγκοσλαβία με 81-77. Η πόντη των Ελλήνων παιχτών: Νίκος Γκάλης 30, Παναγιώτης Γιαννάκης 14, Λιβέρης Ανδρίτσος 8, Παναγιώτης Φασούλας 11, Φάνης Χριστοδούλου 18. Από τους Γιουγκοσλάβους, 22 πόντους σημείωσε ο Ντράζεν Πέτροβιτς, 14 πόντους σημείωσε ο Γκρούποβιτς και 13 πόντους ο Ντίβατς. Μια μεγάλη νίκη, μια εκπληκτική νίκη της ελληνικής ομάδας, που στην αρχή προηγήθηκε με 12 και 13 πόντους διαφορά. Οι Γιουγκοσλάβοι, πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, όχι μόνο κατόρθωσαν να φτάσουν στο σκορ την ελληνική ομάδα, αλλά κατόρθωσαν και να προηγηθούν και να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο με μια διαφορά 10 πόντων. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο από τους Έλληνες παίκτες, που κατόρθωσαν να ανατρέψουν τη διαφορά και να κλείσουν θριαβευτικά το παιχνίδι, νικώντας με 81-77 και να παίρνουν την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, να ανατρέπουν όλα τα προγνωστικά και να είναι αυτοί οι αντιμετώποι της Σοβιετικής Ένωσης στο μεγάλο τελικό την Κυριακή το βράδυ στις 8 και να διεκδικούν πλέον με πάρα πολλές αξιώσεις το χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Από την άλλη πλευρά, η Γιουγκοσλαβία αύριο θα παίξει με την Ισπανία στον μικρό τελικό για την διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου. Σας αφήνουμε όμως, κυρίες και κύριοι, να απολαύσετε, γιατί για απόλαυση πρόκειται από εδώ και πέρα, αφού λείπει η αγωνία ασφαλώς, τη μεγάλη νίκη, τα καλύτερα σημειότυπα, τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής ομάδας, τη μεγάλη της νίκη, 81-77.
Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον σοβιετικό προπονητή, τον Αλεξάνδρου Γκομέλσκι. Να τον ρωτήσουμε καταρχάς, αφού τον ευχαριστήσουμε που ήρθε εδώ στο στούντιο, να τον ρωτήσουμε πώς είδε τον απόψινό αγώνα, τον απόψινό ημιτελικό, δεύτερο ημιτελικό μεταξύ της Ελλάδας και της Ιουγκοσλαβίας. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω για την ομάδα μου και από μένα προσωπικά, ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που λαμβάνουμε μέρος σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του μπάσκετ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το ελληνικό κοινό, καθώς και για τις σχέσεις των δύο χώρων μας. Νομίζω ότι η ελληνική ομάδα είναι πολύ καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Έλληνες παίχτες απέδειξαν πραγματικά τη μεγάλη τους αξία. Πήραν πολλά rebound, εντυπωσιακά rebound, είχαν γρηγοράδα, έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση. Очень хорошо бросали со средних дистанций. Словом, кроме того, что публика очень темпераментно, умело и активно поддерживала греческую команду. Νομίζω, λέει ο κύριος Γκομέλσκι, ότι παίκτες, σαν ένα Γκάλι, Φασούλας, σαν ένα Φασούλα, и капитан команды Γιαννάκης, σαν τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ανήκουν στην ελίτ των Ευρωπαίων παίκτων. Ο φίλος μου Κώστας Πολίτης έκανε μια ομάδα που παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ και δίκαια κέρδισε τους Ιουγκοσλάβους. Και για τον αγώνα με τη Σοβιετική Ένωση, τον τελικό της Κυριακής. Αν δεν ήμασταν στην Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκομέλσκι, θα ήταν πιο εύκολο να παίξουμε με τους Έλληνες παρά με τους Ιουγκοσλάβους. Αλλά εδώ, μπροστά σε 15.000 θεατές, σε ένα χώρο όπου όλη η Ελλάδα υποστηρίζει την ομάδα, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας να παίξουμε απέναντι σε μια ελληνική ομάδα, αλλά και πολύ δύσκολος για τους διαιτητές αυτός ο αγώνας. Νομίζω ότι θα παίξουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν μας δήλωσε ο σοβιετικός προπονητής, ο κύριος Γκομέλσκι, που τον ευχαριστούμε που ήρθε εδώ στο στούντιο κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να σας δώσουμε ακόμα μια είδηση. Μόλις πριν από λίγα λεφτά κατόρθωσε το πούλμαν της ελληνικής ομάδας να φτάσει επιτέλους στο ξενοδοχείο και λέμε να φτάσει στο ξενοδοχείο πριν από λίγο, γιατί το τι γινόταν και το τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας το βλέπετε, είναι αδύνατο να περιγραφεί, η εικόνα μιλάει μόνη της. Το συνεργείο της ΕΡΤ ήταν μαζί με την εθνική ομάδα. Μόλις ήρθε το βίντεο που παρακολουθείτε, σας αφήνουμε. Ο Γιαννάκης με τη μητέρα του, με τη γυναίκα του. Συγκίνηση. Και συγχαρητήρια. Συγκινημένοι. Τα παιδιά όλα παίξαν πολύ ωραία. Τι να δω, τι άλλο να πω. Το περιμένετε και εσείς ποτέ θα ήταν από τις πρώτες της Ευρώπης. Ορίστε. Το περιμένετε και εσείς ήταν από τις πρώτες της Ευρώπης. Δεν το περίμενα, αλλά το προσπάθησε και έγινε. Ό,τι είναι δηλαδή το σήμερα ημέρα. Τι να πω, οπωσδήποτε είμαι πολύ χαρούμενη. Εγώ το περίμενα γιατί ο Παναγιώτης μου το είπε από το μεσημέρι. Είχε μια αυτοπεποίθηση που με έκανε, το πιστέψω. Και οπωσδήποτε το επαλήθευσε. Έλα, έλα στη γιαγιά κοντά και στη μαμά, έλα. Πάρτε γιαγιά. Πες αγάπη μου. Θέλω να μιλήσω, μας πάνε τηλεόραση, όλα την ώρα σας πω. Θέλεις το πατέρα. Θέλω να μιλήσω. Μ' αγαπώ. Θέλεις το Παραγιώτη, ο χρόνος σας ζητάει. Έχουν
Τα στιγμιότυπα βέβαια, όπως θα καταλάβατε, είναι από το ξενοδοχείο που έφτασε πριν από λίγο η ελληνική ομάδα και βλέπετε χιλιάδες κόσμου αποθεώνουν τους Έλληνες παίκτες. Ακόμα εκεί βρίσκεται αυτή η λανθάλασσα που παρακολουθείτε, που αποθεώνει τους παίκτες μας. Και βέβαια, όπως βλέπετε, ο Νίκος Φιλίππου έχει βρει το δικό του τρόπο για να πανηγυρίζει. Ο κόσμος από κάτω επίσης πανηγυρίζει με το δικό του τρόπο. Λες και ο Νίκος Φιλίππου είναι ο μαέστρος που διευθύνει αυτή την απίθανη ορχήστρα. Και για να δούμε τι θα... Αυτή είναι η μητέρα του ομοσπονδιακού προπονητή, του Κώστα Πολίτη, που πάει να τον επισκεφθεί, πηγαίνει λοιπόν να τον επισκεφθεί στο δωμάτιό του. Άνθρωποι κάθε ηλικίας. Πώς ήρθες? Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες στιγμές, ένα μπράβο στους συναδέλφους, σε όλους τους συναδέλφους που μπόρεσαν να σας δώσουν όλη αυτή την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, με διαφορά λίγων λεπτών. Όλη αυτή την εικόνα, λοιπόν, την πανηγυρική εικόνα που παρουσιάζει σήμερα όλη η Ελλάδα. Πριν από λίγο, μάλιστα, τηλεφώνησε ο συνάδελφος από το Ηράκλειο, ο Κώστας Βεζιράκης, που μας είπε ότι όλη η Κρήτη αυτή τη στιγμή πανηγυρίζει. Δεν πανηγυρίζει μόνο η Κρήτη, πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα. Έτσι είναι δικαιολογημένοι πανηγυρισμοί. Η εθνική μας ομάδα προκρίθηκε στον τελικό. Και συνεχίζουμε, αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να δούμε και τα στατιστικά των αγώνων. Τα στατιστικά, λοιπόν, μετά και τους δύο σημερινούς ημιτελικούς, αφού πρώτα σας δώσουμε τα αποτελέσματα. Σοβιετική Ένωση, Ισπανία, 113-96. Ελλάδα, Ιουγκοσλαβία, 81-77. Είμαστε έτοιμοι τώρα να παρακολουθήσουμε και τα στατιστικά. Πρώτο σκόρερ ο Νίκος Γκάλης, που έχει σημειώσει 256 πόντους. Δίποντα πρώτος είναι ο Κώστα, που έχει σημειώσει 30-39. Στα τρίποντα πρώτος είναι ο Κρίποβιτς, 12-22. Ελεύθερες βολές, πρώτος είναι ο δυτικογερμανός Γιάγκελ με 52-56, 92,8% ευστοχία. Στα τρίποντα πρώτος ο Γκαμτσί με 28 τρίποντα. Rebounders, πρώτος ο δυτικογερμανός Βέλπε με 82 rebound. Ασίστ, πρώτος ο Παναγιώτης Γιαννάκης με 16 ασίστ.
κοψίματα. Πρώτος ο Παναγιώτης Φασούλας με 38 κοψίματα. Κλεψίματα. Πρώτος ο Σοβερικός Μαρτσουλένης με 22 κοψίματα. 22 κλεψίματα. Περισσότεροι πόντοι σε ένα παιχνίδι από τον Νίκο Γκάλη και τον Ισραηλινό Γκαμτσί με 44 πόντους. Χρόνος παιχνιδιού, περισσότερος χρόνος παιχνιδιού για ένα παίχτη. Ο Νίκος Γκάλης πρώτος με 4 ώρες 36 πρώτα και 17 δεύτερα. Δεύτερος ο Παναγιώτης Γιαννάκης με 4 ώρες 18 πρώτα και 53 δεύτερα. Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο δεν υπάρχει εκπομπή. Θα υπάρξει την Κυριακή το μεσημέρι με όλο το ρεπορτάζ της αυριανής μέρας και το ρεπορτάζ της εθνικής μας ομάδας. Έτσι λοιπόν από εμάς για μία ακόμα φορά πολλά συγχαρητήρια στο εθνικό μας συγκρότημα, στον ελληνικό αθλητισμό. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.